Σε χαιρετώ, αγαπητέ μου αδελφέ, αγαπητή μου αδελφή, αγαπητοί μου φίλοι της Πειραιακής Εκκλησίας, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, από όπου και αν μας ακούτε, σας χαιρετώ, εύχομαι να είσαι καλά, εύχομαι να είσαι ειρηνικός και αναπαυμένος, εύχομαι να έχεις προσωπικότητα διαρκώς καλλιεργούμενη, να επιμελείσαι, να φροντίζεις δηλαδή την ψυχή σου και να παρακαλάς το Θεό να σου χαρίσει αυτό το δώρο που μου είπε κάποιος μια μέρα ότι εύχεται για τη δική του την ψυχή, να προοδεύω. Αυτό μου λέει παρακαλώ το Θεό, να προοδεύω, να περνούν οι μέρες και να κάνω βήματα μπροστά. Αυτό που κάπου λέει σε μια ευχή στη Θεία Λειτουργία, να μας χαρίσει ο Θεός προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, να προκόβουμε, να οριμάζουμε, να καλλιεργούμε την ψυχή μας, να είμαστε αναπαυμένοι και ευχαριστημένοι, ήσυχοι άνθρωποι, προσωπικότητες άρτιες, ολοκληρωμένες, να φτάσουμε σε αυτό που λέει στην Αγία Γραφή εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, εις άνδρα τέλειων. Είναι δύσκολο αυτό. Να σου το πω με ένα αρνητικό παράδειγμα. Τι θα πει να μην είσαι τέτοιος άνθρωπος, τέτοια προσωπικότητα καλλιεργημένη, συγκροτημένη. Πόσες φορές, ας πούμε, χαιρόμαστε να μας πει κάποιος μια καλή κουβέντα. Πόσες φορές δεν θέλουμε να ακούσουμε έναν καλό λόγο από κάποιον άλλον. Πόσες φορές δεν μας ευχαριστεί η παρέα των άλλων, γιατί δεν αντέχουμε τη δική μας παρέα. Την παρέα δηλαδή με τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να κάτσουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να αναπαυτούμε με τον εαυτό μας και θέλουμε διαρκώς μια επιβεβαίωση από τους άλλους. Αυτή η μόνιμη ανασφάλεια που μας πιάνει. Αυτή η επιθυμία να μας δώσουν η άλλη αξία, ότι αξίζω αν μου χαμογελάσεις, αξίζω αν μου μιλήσεις, αξίζω αν με πάρεις την παρέα σου. Αν δεν μου απευθύνεις το λόγο, δεν αξίζω. Αυτό είναι που θέλει ο Χριστός μας να το ξεπεράσουμε και να φτάσουμε να ζήσουμε αυτή την πληρότητα μιας προσωπικότητας ολοκληρωμένης. Δεν ξέρω αν αυτό το έχεις σκεφτεί ως στόχο ζωής μέσα στα πολλά που σκέφτεσαι. Να νιώθεις δηλαδή κάποια στιγμή μια τέτοια ανάπαυση με τον εαυτό σου και να κάτσεις στο σπίτι σου, να περπατήσεις στους δρόμους της πόλης σου μια βόλτα, να κοιτάξεις, ας πούμε, τις βιτρίνες, να κοιτάς τα μαγαζιά, να δεις ένα βιβλιοπωλείο, να πας κάπου μόνος και να μην νιώθεις μοναξιά. Να πας κάπου χωρίς κόσμο και να είσαι ευτυχισμένος και να νιώθεις ότι έχεις μια παρέα, την παρέα του εαυτού σου, όχι όμως ως ναρκισισμό, όχι όμως ως μια ενασχόληση με τον εαυτό σου, ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαίος και εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, όχι έτσι περιφρονητικά για τους άλλους, ούτε εγωιστικά για τους άλλους, αλλά ως πληρότητα. Νιώθω μέσα μου πληρότητα. Η αξία μου δεν αποκτάται από τους άλλους. Η αξία μου είναι πολύ μεγάλη επειδή υπάρχει μέσα μου η σφραγίδα του Θεού. Επειδή υπάρχει μέσα μου η εικόνα Του, η χάρη Του, η ψυχή που μου χάρισε ο Θεός, η πνοή Του, αυτό μου δίνει αξία. Όχι το τι θα μου πουν οι άλλοι. Αν οι άλλοι δηλαδή με βρίσουν, είμαι ένα τίποτα, και αν οι άλλοι με ανεβάσουν στα ουράνια, κάτι αξίζω. Όχι, αξίζεις. Αξίζεις επειδή είσαι πλάσμα του Θεού, δημιούργημα του Θεού. Επειδή σε αγαπάει ο Θεός και όλος ο ουρανός ασχολείται μαζί σου και σε αγαπά και σε φροντίζει και σου δίνει σημασία. Κανείς σήμερα να μην σε πάρει τηλέφωνο, μα κανείς να μην σου μιλήσει, έχεις μια φοβερή δυναμική μέσα σου, έχεις μια αξία, μια προσωπικότητα. Είσαι ένα πλάσμα όμοιο το οποίο δεν υπάρχει σε όλη τη γη. Δεν υπάρχει κανένας, καμία, σαν και σένα. Με τα δικά σου γνωρίσματα, με τα δικά σου χαρίσματα, με τα δικά σου προβλήματα, με τις δικές σου ιδιορυθμίες, ιδιοτροπίες,
με το δικό σου χαρακτήρα. Είσαι αυτός που είσαι, είσαι αυτή που είσαι και αξίζεις, και αξίζεις και σε αγαπάει ο Χριστός και σου δίνει σημασία ο Χριστός και θέλει να σε δυναμώσει, να σε δυναμώσει. Αυτή η λέξη, να έχεις δυνατή ψυχή, να έχεις μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, να βρεις τη χρυσή τομή, προσωπική σχέση που δεν σε απομονώνει από την κοινωνία των αδελφών σου, από τους πιστούς της ενορίας σου για παράδειγμα, από μια ομιλία που πηγαίνεις, από τις σχολές γονέων, από μια συγκέντρωση που πηγαίνεις με άλλους πιστούς. Δεν θα απομονωθείς, αλλά και όταν πηγαίνεις εκεί, να μην πηγαίνεις για να αποκτήσεις εκεί αξία. Η αξία σου δεν αποκτάται από τέτοια πράγματα. Έχεις αξία. Και καθυλωμένος να είσαι σε ένα κρεβάτι και σε ένα καρότσι να κάθεσαι πάνω άρρωστη και να μην μπορείς να κουνηθείς και να είσαι γεμάτος με σωληνάκια. Έχεις αξία. Και ας μη σου δώσει κανένα σημασία. Αυτό είναι εύκολο να το λες και εύκολο να τα ακούς. Το μεγαλείο είναι να αναβλύζει αυτό από μέσα σου και να το καταλαβαίνει. Το πιο μεγάλο θαύμα, το πιο μεγάλο θαύμα στη ζωή είναι να μάθεις να αγαπάς. Είναι να μάθεις όλα αυτά που ακούς στο Ευαγγέλιο, όλα αυτά που μας δίδαξε ο Κύριος, όλα αυτά που βλέπουμε στη ζωή των Αγίων, να μάθεις αυτά να τα κάνεις κτήμα σου, βίωμά σου, όχι σε επίπεδο απλώς θεωρητικό, δηλαδή να ακούς για αυτά τα πράγματα, αλλά σε καθημερινή βάση και στο λίγο, αλλά αληθινά και όχι θεωρητικά και στο χώρο της φαντασίας και στον κόσμο του ονείρου, αλλά στην πράξη, έστω κάτι λίγο να το ζήσεις. Αυτό είναι μεγάλο θαύμα. Θαύμα νομίζεις πολλές φορές στη ζωή σου ότι είναι να δεις μια εικόνα να κινείται, να δακρύζει, να ματώνει. Είναι, και αυτό είναι θαύμα. Αλλά το συγκλονιστικό, αυτό που κάνει τους ουρανούς να χαίρονται, αυτό που κάνει το Θεό να εφραίνεται βλέποντας τα πλάσματά Του, είναι αυτός ο συντονισμός της ζωής μας με τη ζωή του Θεού. Όταν η ζωή Του γίνει ζωή μας, όταν αυτά που λέμε δεν είναι μόνο λόγια, θεωρίες, αλλά πράξη, τότε χαιρόμαστε αληθινά, τότε μπορούμε να πούμε ότι γινόμαστε σιγά σιγά χριστιανοί, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε άνθρωποι αληθινά του Θεού και ότι ο Θεός μπήκε στην καρδιά μας. Μου έκανε εντύπωση, κάποτε μίλαγα και έλεγα διάφορα έτσι πράγματα και μου λέει στο τέλος κάποιος, όλα αυτά που είπες είναι θεωρίες? Όχι. Είναι λόγια, αλλά είναι αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει, είναι αυτά που ζούμε, είναι αυτά. Κάτσε, μου λέει, είπες αυτά που διδάσκει και αυτά που ζούμε. Ότι τα διδάσκει, λέει, το ξέρω. Ότι τα ζούμε, δεν το ξέρω, λέει. Δεν το έχω δει αυτά που λες. Μπορείς, μου λέει, να μου δείξεις κάπου αυτά που λες, να τα δω. Ποιοι τα ζουν? Σου μιλάω, μου λέει, για ζωή, έτσι. Για βιώματα, για πράξεις, για συγκεκριμένα περιστατικά στο εδώ και τώρα. Εκτός, λέει, και αν μιλάς για κάποιο άλλο κόσμο, ότι είναι σε κάποιο άλλο, με διαστημικό χώρο, στο σύμπαν κάπου αλλού, και μιλάς για κάτι άλλο. Αν μιλάς, μου λέει, για αυτή τη ζωή, για αυτό τον κόσμο, θέλω να δω. Θέλω να δω. Και μην βιαστείς και εσύ να πεις, μα υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν. Αλλά δεν στη λέω, κάτσε, θα πάω να σου βρω κάποιον να σου δείξω. Δηλαδή, έλα να πάρουμε ένα λεωφορείο, να πάμε να ταξιδέψουμε, να σου δείξω κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι σαν να του λέω και εγώ ότι αυτά που διδάσκω τα ζουν κάποιοι, αλλά για να τους βρεις αυτούς τους κάποιους να στα δείξω, πρέπει να πάρεις λεωφορείο, να ταξιδέψουμε. Δηλαδή, είναι κάποιος πούντος. Κάποιοι. Μερικοί. Δεν είναι η πλειοψηφία. Είναι λίγοι.
Και μερικές φορές φτάνουμε και στο άλλο ακραίο σημείο να λέμε: τι λες, αυτά που λέμε δεν είναι θεωρίες, είναι κάποιοι στο Άγιο Όρος που τα έχουν ζήσει. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί κάποιοι στο Άγιο Όρος, πέντε άνθρωποι, είναι εγώ λέει γνώρισα τον πατέρα Παΐσιο. Καλά, συγγνώμη, δηλαδή το βίωμα του Ευαγγελίου είναι ο πατήρ Παΐσιος, μου είχε πει κάποιος από εσάς που μου έγραψε μια επιστολή. Δηλαδή, το να σου λέω πέντε ονόματα, αυτή είναι η διδασκαλία στην πράξη, τα πέντε ονόματα, και κάποιοι άλλοι ελάχιστοι. Και ντράπηκα. Του λέω τώρα αυτό το ερώτημα και τι μου το κάνεις. Γιατί θέλω να καταλάβω, λέει, αν αυτά που διδάσκεις είναι θεωρίες ή αλήθειες. Αν είναι μόνο λόγια, έστω ωραία λόγια. Εντάξει, ωραία λόγια ακούμε από παντού. Το θέμα είναι να τα δω αυτά που λες, κάπου. Να τα δω. Δεν ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση, γιατί ντρεπόμουν. Εσύ βέβαια θα μου πεις τώρα ότι έπρεπε να συνεχίσεις, να του εξηγήσεις, να τον πείσεις, να του δώσεις επιχειρήματα. Μα τι να σου πω, αφού και εγώ την ώρα που μου τα έλεγε ντράπηκα, γιατί δεν είχα επιχειρήματα πολλά και εγώ να του πω. Γιατί το πιστεύω αυτό που είπε, ότι είμαστε θεωρητικοί χριστιανοί. Δεν είμαστε στην πράξη, ας πούμε, συνεπείς σε αυτά που λέμε. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Μεγάλα λόγια και ελάχιστα έργα. Ας πούμε, τελειώνω μια ομιλία, πάω να φύγω από την εκκλησία και με βρίσκει ένας φτωχός. Εντάξει, και μου ζητάει ελεημοσύνη. Και τι του λέω, ξέρετε, δεν έχω ψηλά μαζί μου. Και ένας φτωχός γύρισε και μου είπε: μα δεν χρειάζομαι μόνο ψηλά, δεν πειράζει, και χοντρά λέει, πάτερ, αν έχετε. Δηλαδή, τα 5 ευρώ που είναι τα χοντρά, ας πούμε, ένα χαρτονόμισμα, παράδειγμα, δεν του πέφτει του ανθρώπου πολύ. Και αυτό λίγο του είναι, αφού είναι φτωχός. Και 5 ευρώ να του δώσεις, τα χρειάζεται. Γιατί συνέχεια δεν έχω ψηλά και δεν έχω ψηλά. Και ενώ μπορεί πριν, να μίλαγα περί αγάπης στο κήρυγμα, να κάνω μια πολύ ωραία ομιλία. Μα και τώρα, κοίταξε τώρα, πώς ότι με ακούει τώρα κάποιος που έχει ανάγκη να με πάρει τηλέφωνο, πάλι το ίδιο θα κάνω. Δυστυχώς. Σκέψου να με πάρεις τώρα τηλέφωνο και να μου πεις. Πάτερ, μπράβο, πολύ ωραία τα είπες. Σε παίρνω τηλέφωνο να επανορθώσεις. Δώσ' μου χρήματα, έχω ανάγκη από πολλά λεφτά. Σιωπώ, δεν περιμένω το Βασίλη Χατζηνικολάου να βάλει μουσική. Ο Βασίλης βάζει τη μουσική. Αλλά αυτό το κενό που άφησα ήταν το κενό της δικής μου Βασίλεια Μηχανίας. Σε ευχαριστώ που και σήμερα είσαι μαζί μας. Αυτή είναι. Να, ο χριστιανισμός στην πράξη είναι ο Βασίλης Χατζηνικολάου. Και αγαπά την εκπομπή και το δείχνει εμπράκτος και μουσικός. Με τη μουσική του επένδυση και την ηχητική επεξεργασία, δείχνει ότι όχι απλώς λέει, αλλά στην πράξη βοηθάει. Και με στηρίζει. Σκέψου να μου έλεγε: πάτερ, πολύ θα ήθελα να σε στηρίξω στην εκπομπή που κάνεις, να σε βοηθήσω. Θα το ήθελα, θα μου άρεσε και θα ήταν όμορφο κάποτε, κάπου, κάπως. Αλλά δεν μπορώ τώρα. Αυτό που κάνω εγώ. Λόγια χωρίς αντίκρισμα. Πού είναι αυτές οι εντολές του Χριστού? Πού είναι αυτές? Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο θαύμα. Να ζούμε τις πολύ συγκεκριμένες εντολές του Χριστού και να μην αναλώνουμε το χρόνο μας, την κρίνια μας, το τσακωμό μας, το μίσος μας, τις κακίες μας, οτιδήποτε άλλο κάνουμε που βαραίνει την ψυχή μας, για άλλα πράγματα δευτερεύοντα στη ζωή μας. Είδες τι είπε ο Κύριος, λέει, αφήσατε, λέει, την κρίση και το έλεος. Αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου. Τα βαριά που σας ζήτησα, είπα μερικά πράγματα, λέει, πολύ ξεκάθαρα, πολύ βαριά. Πολύ ουσιαστικά, και αυτά τα προσπερνάτε τόσο εύκολα και δεν κάνετε τίποτα από αυτά που λέω και ασχολείστε με ασήμαντα πράγματα. Θα μου πει κανείς τώρα ποια είναι τα ασήμαντα, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω ποια είναι τα ασήμαντα, πάντως ξέρω ότι πολλές φορές τσακωνόμαστε για πράγματα και στον χώρο της Εκκλησίας, για πράγματα που νομίζω προηγούνται άλλα, θα έπρεπε να προηγούνται και άλλα τουλάχιστον στη ζωή μας, τα οποία δεν τα κάνουμε.